Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε τις αναζητήσεις. Οι αναζητήσεις σήμερα συνάντησαν δύο αγρότες, δύο καθημερινούς ανθρώπους που δεν έχουν θεσμικό ρόλο παρά πρωταγωνιστούν πραγματικά στα διάφορα αγροτικά ζητήματα χωρίς να έχουν επενδυθεί κάποια ιδιότητα που να τους καθιστά αξιωματούχους. Η εκπομπή αυτή γίνεται χάρη των αγροτών τηλεθεατών που πολλές φορές με παρακάλεσαν, τόλμω να πω και πιεστικά, να παρουσιάσω τα προβλήματα τα αγροτικά. Επειδή υπάρχει ο συνάδελφος, ο δίπλος συνάδελφος όπως τον αποκαλώ, Σάκης Αντωνίου, και ασχολείται ειδικότερα με τα αγροτικά, δεδομένου ότι εκδίδει και την αγροτική γη την εβδομαδιαία εφημερίδα, τις υποθέσεις που αφορούν στα αγροτικά ζητήματα τις χειρίζονταν αυτός. Υπάρχει όμως απέτηση να ακουστούν και άλλες φωνές. Για να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αγροτική κοινωνία αλλά και συνολικά με την κοινωνία της Ροδόπης, μια και ο πρωτογενής τομέας στον οποίο πρωταγωνιστούν οι αγρότες έχει σημασία για όλους μας, έχω προσκαλέσει τον γνωστό συνδικαλιστή, συνεταιριστή, εκπρόσωπο του αγροτικού κινήματος εδώ και πολλά χρόνια, Παναγιώτη Τσελεπίδη. Η κάμερα τον δείχνει, καθώς επίσης και τον κύριο Πέτρο Παναγιώτου, τον οποίο γνώρισα πρόσφατα στα διάφορα μπλόκα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, των κινητοποιήσεων που είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα οι αγρότες. Απαλλαγμένοι λοιπόν από οποιασδήποτε υποχρεώσεις, οι οποίες υποχρεώσεις επιβάλλονται σε αυτούς που εκπροσωπούν θεσμούς, θα συζητήσουμε χωρίς φόβο και πάθος και θα διέλθουμε, θα πούμε δηλαδή με απλά λόγια, όλα τα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες. Καλησπέρα σας και στους δύο και καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Εμείς σας καλησπέραμε, κύριε καλησπέρα, και σας ευχαριστούμε, διότι για πρώτη φορά ο σταθμός σας εγκαινιάζει μία νέα περίοδο, την περίοδο του αντίλογου, θα έλεγα εγώ. Το λέτε με την έννοια ότι έχουν ακουστεί οι απόψεις της άλλης πλευράς. Έχουν ακουστεί και ακούγονται απόψεις μέχρι σήμερα, ακούγονται απόψεις μιας πλευράς και δεν είχαν ακουστεί μέχρι σήμερα απόψεις μιας άλλης πλευράς. Εγώ θα έλεγα ακόμα και αν είναι και δεν είναι και σωστές. Πάντοτε στη δημοκρατία πιστεύω λειτουργεί ο διάλογος και ο αντιδιάλογος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια που εγκαινιάζει σήμερα ο σταθμός σας εδώ πέρα, είμαστε υποχρεωμένοι και εγώ σαν παράγων αυτής της εκπομπής σήμερα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Παπουτσί που οργάνωσε την εκπομπή αυτή και στον σταθμό εδώ πέρα για τη φιλοξενία που μας κάνει. Μάλιστα. Να αρχίσω από τον κύριο Παναγιώτου με το εξής ερώτημα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε σε αυτό τον χώρο, εννοώ όχι ως αγρότης αλλά ως συνεταιριστής και ως συνδικαλιστής. Είμαι μετά την απόλυση από τη θητεία του, μετά από την απόλυση του στρατού, ασχολούμαι αποκλειστικά με την γεωργία. Παλιότερα δεν υπήρχε, κύριε Παναγιώτου, οργανωμένο αγροτικό κίνημα, τώρα υπάρχει. Μήπως όμως έχει παρακλίνει από την σωστή του πορεία, μήπως σήμερα εξυπηρετεί τα κόμματα το γεωργικό, το αγροτικό κίνημα? Δεν νομίζω να γίνεται αυτό, γιατί στο πρόσφατα ας πούμε βλέπουμε ότι όλες οι τάξεις από οποιαδήποτε κομματική παράταξη και αν προέρχεται ο αγρότης, στο πρόβλημα επάνω που έχει διαμαρτύρεται, και το αυτό το είδαμε τώρα τελευταία και με τα συλλαλητήρια που κάναμε, ότι και στα μπλόκα και στην κεντρική πλατεία που διοργανώσαμε μια διαμαρτυρία υπήρχαν αγρότες από όλες τις τάξεις. Έχετε δύο συλλόγους. Εσείς έχετε, είστε πρόεδρος, εδώ δεν είστε με αυτή την ιδιότητα, έτσι? Όχι. Ναι. Είστε πρόεδρος, πέστε τον το σύλλογο. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Δημοκρατικών Συλλόγων, γιατί... όπου υπάγεται στη ΣΥΔΑ, στην τριτοβάθμια. Ναι, γιατί να υπάρχουν δύο ομοσπονδίες, υπάρχει και μια άλλη ομοσπονδία.
Αυτό δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι που μπορούμε να το λύσουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος? Αυτό κάποιος νόμος τότε του 80-81 μας έφερε σε αυτές τις δύο ομοσπονδίες. Γιατί δεν κάνατε έναν σύλλογο, μία ομοσπονδία? Εμείς εδώ σαν νομός το θέλουμε, το ζητούμε. Και όχι μόνο εμείς, δεν είναι στο δικό μας το χέρι. Δεν θα ήσασταν, το ερωτώ με την εξής έννοια, δεν θα ήσασταν είναι ισχυρότεροι, δεν θα ήσασταν. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αλλά γιατί δεν κάνετε μια συνένωση? Το να κάνουμε τη συνένωση εμείς εδώ πέρα δεν λέει τίποτε. Η συνένωση πρέπει να γίνει κάτω στην Αθήνα. Όταν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι δύο, ναι, εμείς λέμε ότι κάνουμε μία ομοσπονδία. Και είμαι διατεθειμένος αύριο να καλέσω το Δήμο Συμβούλιο να πάρω την απόφαση να φέρω και εδώ τα βιβλία όλα της ομοσπονδίας, να τα καταθέσω και να θέσω το πρόβλημα στους αγρότες. Να ακούσω και τον κύριο Τσελεπίδη. Να ολοκληρώσω λίγο. Γιατί πάνω σε αυτό το θέμα, δεν μπορεί να γίνει συνένωση και να τελειώσουν αυτά τα πράγματα? Για μένα δεν μπορεί να γίνει και εξηγώ γιατί δεν μπορεί να γίνει. Γνωρίζετε κύριε Παπουτσί, εγώ στον συνεταιριστικό και προπαντός στο συνδικαλιστικό αγροτικό κίνημα στο νομό Ροδόπης έχω πρωτοστατήσει από το 1974. Έτσι, σας θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια. Θυμάστε, τότες λειτουργήσαν οι αγροτικοί σύλλογοι με δίκως νόμο, για να το πούμε αυτό. Κι όμως είχαμε εγκρίσεις καταστατικών από τα δικαστήρια με το νόμο 330. Λειτουργήσαμε και κάναμε θαύματα. Και προπαντός ο αγροτικός σύλλογος του Μούρο Δόπης πρωτοστατούσε στην πλευρά των κινητοποιήσεων και των απεργιών από όλη την Ελλάδα. Είχαμε ένα από τους καλύτερους αγροτικούς συλλόγους. Όταν λέω δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Αλλά ακούστε να σας πω, να σας διευκρινίσω τρία πράγματα. Έχουμε την Πασιγές. Τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση. Μάλιστα. Έχουμε τη ΣΥΔΑΣΕ. Εκπροσωπεί τους αγρότες της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τη ΓΕΣΑΣΕ. Η οποία εκπροσωπεί και αυτοί οι αγρότες. Το ίδιο πρόβλημα. Του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ. Ναι, πέστε και τώρα. Έχουμε ακούγεται. Απλό είναι το θέμα. Ναι. Έχουμε κινητοποίησεις όλη την Ελλάδα. Τις είδατε. Από τον Έβρο μέχρι πάνω. Καταλήψεις δρόμων, καταλήξεις κόμπων. Και αυτές οι οργανώσεις δεν βγάλανε ούτε μία ανακοίνωση. Και έτσι είναι λάθος και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό, όταν υπάρχουν έστω και με την καλή έννοια και με την κακή έννοια να μπορούν να λειτουργήσουν. Διότι σήμερα πώς έγιναν οι κινητοποίησεις αγροτικές? Έγιναν με συντονιστικές επιτροπές. Τι σημαίνει συντονιστική επιτροπή? Σημαίνει ότι ο αγρότης έχει χάσει την εμπιστοσύνη του τελείως από τα συνδικαλιστικά όργανα, διότι σήμερα για μένα τα συνδικαλιστικά όργανα αυτά που υπάρχουν δεν εκπροσωπούν κανέναν απολύτως. Να τελειώνουμε το θέμα, ναι, γιατί έχουμε άλλα, ναι, κρίσιμα. Και για αυτόν τον λόγο θέλω να πω το εξής πράγμα, διότι και στην κοινωνία συνολικά κάνει έτσι μια άσχημη εντύπωση. Σε ποιον χώρο είδατε τώρα εσείς, σε ποιον χώρο εργαζομένου δύο σωματεία? Δεν υπάρχουν. Επομένως σας εκμεταλλεύεται από την μία το ένα κόμμα και από την άλλη το άλλο κόμμα. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα, μου κάνει εντύπωση και αυτό που γράφετε δημοκρατικός, δημοκρατική ομοσπονδία, κάπως έτσι. Αγροτικών δημοκρατικών συλλόγων. Οι άλλοι δεν είναι δημοκρατικοί? Είναι δημοκρατικοί οπωσδήποτε, αλλά γιατί, δεν έχουν. Γιατί κάνετε αυτόν αυτό το διάλεξα, τον διαχωρισμό? Δεν είναι διαχωρισμός δικός μας. Εγώ είμαι νεότερος. Ναι, ή μήπως νιώθετε την ανάγκη να το τονίζετε αυτό το πράγμα? Όχι, είναι η διαχώρηση των δύο ομοσπονδιών. Επιμένω σε αυτά τα πράγματα, διότι στο συνεταιριστικό και στο συνδικαλιστικό κίνημα όλα έχουν απόλυτη σημασία. Γι' αυτό τα θέτω έτσι. Ναι. Και είναι καιρός, λοιπόν, αυτό που είπε ο κ. Τσελεπίδης, μια και δεν εισακούεστε εσείς και η μία και η άλλη ομοσπονδία, να υπάρξει μια πρωτοβουλία συνένωση. Το αφήνουμε αυτό το θέμα. Όχι, λίγο, λίγο εδώ πέρα δεν είναι. Εδώ στο νομό Ροδόπης εμάς, με την συνάδελφο άλλη ομοσπονδία, μπορώ να το πω, εδώ τα τελευταία χρόνια συναποφασίζουμε πλέον. Συλειτουργούμε, δηλαδή αν δείτε και στον τύπο, κάνουμε καταγγελίες με τον συνάδελφο του Γιαννακίδη από κοινό. Είναι καλό θέμα αυτό και δηλαδή, προσπάθεια. Ναι, δεν μπορούμε να το κλείσουμε γιατί έχουμε άλλα θέματα. Με μία μικρή παράθεση, κύριε Παπουτσί, εγώ θα έλεγα, εάν οι τριτοβάθμιες οργανώσεις σταματούσαν στο πλευρό των αγροτών, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα ο αγρότες, θα αυτοκαταργούταν ή μία ή άλλη και υποχρεωτικά θα συνενότανε. Σήμερα αυτοί απολαμβάνουν τα αγαθά των επιχορηγήσεων
του Υπουργείου Γεωργίας και οι δύο από τις πλάτες μας, από τιμολόγια δικά από τα τιμολόγια του ΕΛΓΑ, απολαμβάνουν τα αγαθά. Αισθάνονται μισθοδοτούμενοι από το κράτος και κάτουν τις καρέκλες τους. Δεν είναι δυνατόν να κινητοποιείται όλος ο αγροτικός κόσμος σήμερα. Εγώ θα πάω με την έννοια την κακή. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες τρακτέρ έξω, αγρότες να διαμαρτύρονται και τα τριτοβάθμια όργανα. Επομένως, δεν φταίνε οι αγρότες, φταίνε οι ηγεσίες. Εάν οι ηγεσίες σταματήσουν στο ύψος των περιστάσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, σύντομα θα συνενωθούν. Έχω ένσταση βέβαια, διότι οι ηγεσίες είναι εκλεγμένες και εκλέγονται από εσάς. Είπατε για καρέκλες επιδοτούμενες κλπ. Είναι της τριτοβάθμιας. Τριτοβάθμιες. Για τις τριτοβάθμιες. Όχι, όχι του κυρίου Παναγιώτη. Όχι, όχι του κυρίου Γιαννακή. Όχι. Και οι τριτοβάθμιες επιχορηγούνται από το Υπουργείο Γεωργίας μέσα στην Γεωργά. Για να έρθετε εδώ πέρα, σας είπα και εκτός αέρα ότι σας έχουν υποδείξει διάφοροι αγρότες. Μου έχουν πει προσωπικά να καλέσω αυτό και εκείνο. Κάλεσα και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία όμως δεν είχαν διάθεση για διάφορους λόγους που δεν είναι του πανόντος να έρθουν. Να δούμε λίγο το αγροτικό κίνημα, κύριε Παναγιώτου, παλιότερα και τώρα. Παλιότερα ξέραμε ότι ο αγρότης ήταν ένας άνθρωπος της δουλειάς, πάντοτε λερωμένος, αδύνατος κλπ. Σήμερα βλέπω ευτραφείς, να αναφέρω αυτόν που βλέπω στην Θεσσαλία, τον αγρότη. Πέστε τον, πώς τον Ασίκα. Τον Ασίκα, τετράπαχο και κάτι άλλους ανθρώπους. Βλέπω πολλές, αυτά τα λέει η κοινωνία. Έτσι. Να εξηγηθούμε αυτά τα ερωτήματα που κάνω, μου τα έχουν πει έξω, αυτά τα πράγματα να τα ρωτήσετε. Και λοιπόν, βλέπω αυτά τα πράγματα. Βλέπω πολυτελέστατα αυτοκίνητα, πάρα πολλά μηχανήματα. Πρόσφατα διάβασα κάτι με την ΔΟΗ ότι ζήτησε δηλώσεις για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα μεγάλα. Τι έγινε ακριβώς, δεν το ξέρω το θέμα. Δεν έχουμε καμιά τέτοια πληροφόρηση. Έγραψε με τη ΔΟΗ, δεν έχουμε καμιά τέτοια. Έγραψε ο τύπος κάτι για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, ίσως λοιπόν, κάτι. Μήπως παρεξηγούμε όμως και αντί για εδώ είναι για κάτω, για το Κολωνάκι. Όχι, όχι. Για την Αθήνα. Όχι, όχι, περιφέρεια δεν νομίζω η Θρακική γη το είπε. Δεν έφτανε, λέει, στους αγρότες το πρόβλημα του Βαφακίου, ήρθαν και τα αυτοκίνητα. Ένας όμως που έχει. Α, με συγχωρείτε, είναι το πρόβλημα με τα αγροτικά. Ναι. Γιατί από. Ναι, για να 4,5 χιλιάδες τέλη κυκλοφορίας έχουν πάει κανονικά σαν γιοταχή. Δηλαδή, ένα αγροτικό που πλήρωνε μέχρι τώρα 4,5-5 χιλιάδες τέλη κυκλοφορίας πήγε στις 25,000 με 27,000. Ασχέτως κυβισμού. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ασχέτως κυβισμού. Άμα είναι έτσι, είναι άδικο. Λοιπόν. Είπαμε και πολλά μηχανήματα. Γίνεται μια κατάχρηση, έχω την εντύπωση, των μηχανημάτων. Δεν υπάρχει έτσι, παρότι λέτε συνεταιριστές, συνδικαλιστές κλπ. Δεν υπάρχει μια δυνατότητα συνεργασίας πολλών αγρότων. Δύσκολο είναι αυτό το θέμα. Σήμερα οπωσδήποτε είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο. Εσείς στους Αγίους Θοδόρους, αν είχατε άλλους δεκαριά αγρότες και είχατε κοινά μηχανήματα. Δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε. Δεν μπορεί. Στην εμπορία, στην εμπορία και δεν είναι αλλά. Ως προς το θέμα. Ναι. Ακούστε, κύριε Βαβουτσί. Εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας. Ότι σήμερα οι αγρότες, και παλαιότερα βεβαίως, αλλά και σήμερα, για να προχωρήσουν προς τα μπρος, χρειάζεται τη συνεργασία πολλών ή ομάδων μέσα στο χωριό. Αυτό το πνεύμα. Ναι, αυτό το πνεύμα το λέω. Αυτό το πνεύμα έπρεπε να είχε επικρατήσει. Λοιπόν, τι έγινε όμως ή τι υπάρχει σήμερα. Αυτό το πνεύμα είναι αποθητικό στην ελληνική αγροτική κοινωνία. Δεν μπορεί ένας αγρότης, τι έδειξε η ιστορία. Όσοι συνεργαστήκανε, χωρίσανε. Δηλαδή είναι αποθητικό στη συνεργασία ο αγρότης. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι τα μηχανήματα, τα αγροτικά μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα και στο νόμο μας και σε πανελλαδική κλίματα και τα πληρώνονται είναι πάρα πολλά. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος με την νοοτροπία που έχουμε. Τι επικρατεί εδώ. Θα σας πω μια, αν μου επιτρέπετε, μια τουρκική παροιμία που λέει Ορτάκ Μαλ και ο Πεκλέργεσιν. Το συνεταιριστικό το πράγμα λέει θα το φάει τα σκυλιά. Λοιπόν, είναι λάθος βεβαίως αυτό, διότι ένα μηχάνημα που πήρα εγώ, ένα γεωργικό μηχάνημα για 50 στρέμματα,
ή για 70 στέματα, με αυτό το ίδιο μηχάνημα μπορούμε να καλλιεργήσουμε 200-300. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά είναι το, δύσκολο αυτό το πράγμα. Το τελειώνουμε και αυτό. Ναι. Εγώ θα βγάζω με την άδειά σας τα συμπεράσματα. Ναι, πρέπει να γίνει λοιπόν μια προσπάθεια να υπάρξει συνένωση του αγροτικού κινήματος. Όλοι μαζί, το ένα. Και το άλλο μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, παρά τις παροιμίες που λένε οι γείτονές μας. Ένα άλλο θέμα που θα πω και θα τελειώσω με όσα σας καταμαρτυρεί η ελληνική κοινωνία είναι ότι μου είπαν και πρέπει να τα πω αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι εμάς έξω μας ελέγχουν. Δεν είπες αυτό, δεν είπες εκείνο. Μου είπανε λοιπόν το εξής και πάρα πολύ, ότι αν πάμε σε ένα συμβολιογράφο, όπου είναι και οι δικηγόροι που κάνουν δουλειές νομικής κάλυψης, θα δούμε τα περισσότερα ακίνητα τα αγοράζουν οι αγρότες. Σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα και δεν είναι στην κατάσταση την οποία θέλουν να παρουσιάζουν. Αυτό, κύριε Παναγιώτου, έχει βάση? Έχει μια βάση, αλλά δεν είναι όπως το λένε οι φίλοι μας εδώ πέρα και οι υπόλοιποι της άλλης κοινωνίας. Ναι, οι αστεί. Οι αστεί. Λοιπόν, ναι. Εγώ θα τους προκαλούσα και οποιονδήποτε να έρθει να δει στα χωριά τι γίνεται. Και θα σου βάλω ένα άλλο πιο σημαντικό πράγμα να πάμε να δούμε. 30 Απριλίου είναι η τελευταία μέρα πληρωμής του ΟΓΑ. Μεθαύριο. Της ασφάλεια. Μπράβο. Λοιπόν, εάν πάμε και κάνουμε ένα γκάλωπ εκεί πέρα, θα δείτε ότι το 80% των αγροτών δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν την ασφάλειά τους. Και κινδυνεύουν να μείνουν από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αχρίαστη φυσικά να είναι, να μην χρειαστεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είναι και ανθρώπινο, ας πούμε. Δεν μπορείς να το αποβάλεις έτσι. Λοιπόν, οπότε, σε αυτό το πράγμα. Ναι, οπότε αυτοί που κάνουν, ας πούμε, τις μεταβιβάσεις, αυτοί που κάνουν τις αγορές, αυτοί που κάνουν τα συμβόλαια, οπωσδήποτε έχουν κάποια σχέση με γεωργία, αλλά συνάμα πρέπει να, είναι και κάποιο, να έχουν και κάποιο άλλο επάγγελμα. Λοιπόν, το αποκλείω δηλαδή εντελώς αυτό. Ναι, και τελειώνω. Λέγοντας ένα ακόμα πράγμα, τελειώνω. Συγγνώμη, είχα να πάω χρόνια σε αυτά τα κέντρα που διασκεδάζουν, άλλωστε δεν έχω δουλειά εκεί πέρα. Αυτά είναι όλα κακής ποιότητας, είναι ανθυγινά. Παρά τα αυτά, κάποτε έτυχε και βρέθηκα. Στην πίστα έβλεπα ότι οι αναγρότες χορεύανε και σπάνανε. Οι άλλες τάξεις δεν είχαν εκπροσώπους έτσι σε αυτό το κέφι. Σε αυτό το κέφι, ας πούμε. Αυτό κάνει εντύπωση, καθώς επίσης και το τελευταίο, ότι λένε πως ορισμένοι αγροτικοί οικισμοί, τρεις συγκεκριμένα, χαρτοπέζουν όλο το διάστημα της χρονιάς. Εγώ, παρότι έχω ακούσει τα ονόματα των οικισμών των αγροτικών, δεν μπορώ να τα πω, διότι αυτός που τα λέει πρέπει να έρθει ο ίδιος να τα πει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Αυτά τα πράγματα τώρα είναι παραλογίες. Τώρα αν κάποιοι σε κάποιους οικισμούς, ας πούμε, έχουν κάποιες τέτοιες τάσεις για να χαρτοπέζουν ή να πηγαίνουν, εντάξει, η διασκέδαση τώρα είναι μέσα στα, ναι, μέσα στα όρια, ας πούμε, της λογικής. Μην πούμε ότι εντάξει, είμαστε αγρότες και αποκοβόμαστε από όλα τα πράγματα. Όχι, δεν λέω τέτοιο. Δεν έχουμε δικαίωμα δηλαδή να... Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Ακριβώς. Αλλά οι άλλες τάξεις σπάνια πάνε να διασκεδάσουν με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω, δηλαδή, διότι θέλει χρήμα. Οι τάξεις οι άλλες, δηλαδή, βλέπεις ότι πάνε 15-20 μέρες διακοπές, έχουν οργώσει όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη. Είδε τον αγρότη να κάνει διακοπές. Μην τα λέγουμε τώρα. Θα κάνω παρέμβαση στο σημείο αυτό. Παρακαλώ. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα, κύριε Παπουτσί. Ως προς το πρώτο θέμα που είτε την αγορά των διαμερισμάτων, δεν θα το αμφισβητήσω, κάνουν κακούς υπολογισμούς. Ο αγροτικός πληθυσμός του νομού Ροδόπης σήμερα είναι γύρω στις 70.000. Εάν, κύριε Παπουτσί, από τις 70.000 αυτές, δεν θα βάλω εγώ το 20% ή το 30%, το 10% από τους 70 δεν έπρεπε να έχουν χρήματα να αγοράσουν ένα διαμέρισμα? Πόσα θα ήταν τα διαμερίσματα? 8.000. Έπρεπε να είχαν αγοραστεί από το 10% του αγροτικού πληθυσμού τουλάχιστον 10.000 διαμερίσματα. Διότι ακούγεται αυτό το πράγμα έτσι σαν βαρύπο, θα έλεγα, ότι οι αγρότες αγοράζουν, οι αγοράτες. Εγώ το βλέπω περισσότερο σε μια προπαγάνδα αστική εις βάρος του αγροτικού. Εσείς όμως το έχετε ακούσει αυτό. Λοιπόν, ακούγεται. Βεβαίως. Στο κάθε καφενείο στην πλατεία που θα ρωτήσεις, μόλις κάνει συζήτηση για αγροτικά θέματα, τα μαγαζιά τα αγοράζουν οι αγρότες. Τα διαμερίσματα δεν τα αγοράζουν οι αγρότες. Τα ποσοστήρια τα συντηρούν οι αγρότες. Και σας θέτω το ερώτημα. Ότι από το 70% του πληθυσμού του αγροτικού, το 10% δεν έπρεπε να έχει μια οικονομία να αγοράσει ένα διαμέρισμα?
Έπρεπε να είχαμε αγοράσει 7.000 διαμερίσματα. Ας κάνουμε μια καταμέτρηση να δούμε πόσα είναι. Αλλά το επιπλέον θα απαντήσω εγώ σε αυτούς τους κυρίους όλους που προέρχονται από την αστική τάξη, να μου πούν από το Φανάρι μέχρι στον Άγιο Χαράλαμπο πόσα παραθεριστικά σπίτια αγροτών υπάρχουν. Μέχρι. Για να ξεκαθαρίσουμε, διότι είναι καλή. Όχι, ναι. Ακούγεται αυτό το πράγμα και το επαναλαμβάνω. Έχουν γίνει επενδύσεις από αστούς, από υπαλλήλους, από δασκάλους, από καθηγητές, από επαγγελματίες, από 50 μέχρι 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, πώς έγιναν αυτές οι επενδύσεις και γιατί να μην υπάρχει μέσα σε αυτούς ένας αγρότης. Είναι απάντηση. Πάμε παρακάτω. Η συζήτηση από εδώ και πέρα, ειδικότερα από εδώ και πέρα, θέλουν να είναι πολύ γόνιμη, ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και θα αρχίσω με τον κύριο Παναγιώτου ρωτώντας, θα συζητήσουμε γενικές αρχές που να διέπουν την όλη συμπεριφορά ενός αγρότη για το καλό του ίδιου του αγρότη. Θέλω να αρχίσω, κύριε Παναγιώτου, από τα λοιπάσματα. Μήπως γίνεται κατάχρηση, μήπως δεν ακούτε τους ειδικούς, τους γεωπόνους που σας συμβουλεύουν και κάνετε δουλειές του κεφαλιού σας με συνέπεια να επιβαρύνεστε οικονομικά? Το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών πιστεύω ότι κάνει αυτή τη σπατάλη. Το μεγαλύτερο μέρος. Αλλά δεν φταίει ο αγρότης. Ήδη έπρεπε να υπάρχουν έργα υποδομής και όπου δεν υπάρχουν έργα υποδομής δεν μπορεί να κάνει και τις κατάλληλες μετρήσεις. Ήδη έπρεπε τώρα οι αγρότες να είχαν όλοι να είχαν κάνει εδαφολογικές μετρήσεις στα χωράφια τους. Οπότε, εδώ δεν υπάρχουν εργαστήρια. Κατάχρηση, όταν λέμε κατάχρηση λοιπάσματος τώρα που είναι και καιρός, έπρεπε να ξέρει ο αγρότης στο κάθε χωράφι του τι ακριβώς τύπου λοιπάσμα θα ρίξει και τι ποσότητα. Οπότε τώρα από μόνος του τώρα βγάζει συμπέρασμα και λέει ότι εντάξει, έριξε ο γείτονας 50 κιλά το στρέμμα, θα ρίξω κι εγώ 50 κιλά. Δεν σας συμβουλεύει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης? Δεν λέει τίποτα. Που θα έρθει ο γεωπόνος στο χωριό σε μια κοινότητα να κάνει, ξέρω εγώ, ένα μισή, μια ώρα και πέρα ένα μάθημα, δεν λέει τίποτε. Πρέπει να έχει χαρτιά, να υπάρχουν οι μηχανισμοί. Μέσα. Το εδαφολογικό εργαστήριο και λύνει το πρόβλημα άλλο. Αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ναι. Και... είναι σαφές, κύριε Τσελεπίδη, μια προσπάθεια. Γίνεται μια προσπάθεια από τον Δήμο Εγείρου. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει περιέλθει σε γνώση σας. Ναι. Ότι γίνεται κάτι τέτοιο πράγμα, ένα εδαφολογικό εργαστήριο. Εγώ έχω να πω το εξής. Το θέμα της μέτρησης των εδαφολογικά των εδαφών σε πανελλαδική κλίμακα είναι ευθύνη της πολιτείας. Γιατί το λέω αυτό? Είμαι φιλοξενούμενος στην Ουγγαρία σαν συνεταιριστής σε ένα πρόγραμμα. Εκεί πέρα, κύριε Παπουτσί, κάθε χρόνο κάνουν μετρήσεις εδαφολογικές οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών που υπήρχαν, οι συνεταιρισμοί της εποχής. Και κάθε 4 χρόνια έκανε το ίδιο το κράτος εδαφολογικές εξετάσεις σε επίπεδο κράτους, σε επίπεδο έθνους. Εδώ πέρα θα συζητάμε το να κάνει ο Δήμος σε εκείνο, το να κάνει ο Δήμος σε εκείνο εδαφολογικό εργαστήριο είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει ένα εδαφολογικό εργαστήριο, δεν το διαφημίζω, του κυρίου Νικολαίδη. Είναι πρότυπο στην αυτή. Στην βιομηχανική. Της Ράφλη, πώς είναι εκεί πέρα μέσα. Είναι πρότυπο. Το να κάνει και ένας άλλος δήμος. Εδώ πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα από την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης και από το κράτος και από, νομίζω ότι υπάρχουν κονδύλια της ΕΟΚ να ενθαρρυνθεί ο παραγωγός προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς αυτήν των λοιπασμάτων που λέτε, σίγουρα γίνεται. Όταν πάω εγώ και ζητάω, θα σας πω τι γινόταν μέχρι τώρα. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, την Αγροτική Τράπεζα. Ζητούσαμε, ερχόταν καιρός για να σπείρουμε και μας έλεγε η τράπεζα, θα ρίξετε αυτό το λοιπασμα. Γιατί είχαν μόνο αυτό. Το 11-15-15, παραδείγματος χάρη στον Αραβόσιτο. Δεν εξετάζανε από πλευράς Διεύθυνσης Γεωργίας αυτό το λοιπασμα. Είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα, σε αυτή την παραγωγή του βαβακιού. Και η ποσότητα ακόμη. Και η ποσότητα κατάλληλο για αυτό το έδαφος. Το επόμενο είναι ο αγρότης και εμείς όλοι μας κάναμε το κεφαλιού μας, προσπαθούσαμε να ρίξουμε 10 κιλά. Να συντονίσουμε. Αυτά τώρα τα εργαστήρια. Να τελειώσω επί των λοιπασμάτων.
για να μην κάνουμε. Όταν μιλάει το κράτος για παραγωγικότητα, για αύξηση της παραγωγικότητας και την ποιότητα, διότι λέει, αυτά, με αυτά τα δύο θα προχωρήσουν τα αγροτικά προϊόντα στην εξαγωγή. Και ρωτώ εγώ, για να κάνεις παραγωγικότητα, τι σημαίνει παραγωγικότητα? Σημαίνει υψηλή παραγωγή κατά στρέμμα και ποιοτική προδιαγραφή του προϊόντος. Για να κάνουμε υψηλή παραγωγή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το ενδεδειγμένο λίπασμα και το νερό. Έρχονται σήμερα εδώ πέρα και μας λένε, δεν θα ρίξετε λιπάσματα για να μην βγάλετε μπαμπάκι. Αυτά είναι πρωτάκουστα για μένα, αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Καταντήσαμε να με συγχωρέσετε για την φράση, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια, πρέπει να ακούγεται η αλήθεια. Εγώ πρώτη φορά ακούω, αν θα το ακούσουν αυτό οι Ευρωπαίοι, θα γελάνε μαζί μας. Πρώτη φορά ακούω, δεν πρέπει να ρίξετε. Ένα από τα κριτήρια του που εκεί πέρα είναι, σε ρωτάει. Έβαλες πολύ λίπασμα και έβγαλες το μπαμπάκι. Ναι. Έριξες πολύ νερό. Σας ερωτώ εγώ εσάς τώρα, αν είναι δυνατόν ο οργανισμός αυτός, δεν μιλάω για εδώ, τον σύστησε το ίδιο το κράτος. Και σήμερα για να βουλώσουν τις τρύπες που έχουν ανοίξει μόνοι τους, πηγαίνει στην ένσταση και σε ρωτάει, κύριε, για να βγάλεις 500 κιλά έβαλες πολύ λίπασμα και έριξες πολύ νερό, είσαι παράνομος. Είναι δυνατόν να ακούγονται πώς θα βγάλουν την παραγωγή? Ενώ πρέπει να επιδιώκουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Μεγαλύτερη παραγωγή. Αυτά τώρα που λέμε περί γεωργικών εργαστηρίων, εδαφολογικών εργαστηρίων και για τα νερά ακόμα, ως συνεταιριστικό και συνδικαλιστικό κίνημα, τα προβάλλετε, τα ζητάτε από την πολιτεία, από το Υπουργείο Γεωργίας? Βεβαίως και τα προβάλλουμε αυτά, γιατί είναι τα κύρια αυτά. Δηλαδή αυτά είναι σήμερα που θα μπορούσαν να κρατήσουν. Δηλαδή ρίχνουμε το κοστολόγιο με αυτά τα μηχανήματα. Δεν έχουμε κοστολόγιο μεγάλο. Από εκεί και πέρα και παράγουμε, και ποιότητα. Και ποιότητα και, και παραγωγή. Και δεν εισακούγονται οι αγρότες. Αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν εισακούγονται. Για παράδειγμα, τώρα πρόσφατα οι γεωπόνοι της νομαρχίας εδώ Ροδόπης είχαν απεργία. Δηλαδή έρχεται τώρα το Υπουργείο, όχι μόνο δεν κρατάει τους γεωπόνους, αλλά τους παίρνει κιόλας. Τους διώχνει από το Υπουργείο Γεωργίας και τους πάει στην νομαρχία. Μηχανήματα δεν υπάρχουν, τι θα κάνει? Αλλά αυτοβούλος από μόνος του ενεργείου. Ναι, θέλετε να πείτε ότι πράγματι ο γεωπόνος έχει γίνει γραφειοκράτης, χωροφύλακας, παρότι έπρεπε να έχει άλλη αποστολή. Μπράβο. Πάλι εδώ όμως επανέρχεται το αίτημα αυτό που είπα, ότι οι γεωργοί πρέπει να είναι συσπηρωμένοι και να μην είναι υποχείρια των κομμάτων. Σίγουρα. Αν είχατε μία ενιαία φωνή, αν είχατε σωστές τεκμηριωμένες εισηγήσεις, τότε πιστεύω εγώ ότι θα εισακούονταν οι αγρότες. Να τελειώσω πάλι με εσάς με το νερό. Παράλληλα με τα λοιπάσματα έγινε λόγος και με τα νερά. Η περιοχή μας, εσείς το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, αντιμετωπίζει προβλήματα το τελευταίο διάσημα με τα νερά. Ναι, ναι, έτσι, είτε έχουν γίνει υφάλμερα, είτε έχουν γίνει λίγα. Και αυτό έγινε, είναι γιατί μείναμε πίσω σε δεξαμενές, σε φράγματα κτλ. Δηλαδή μέχρι τώρα, σε εκείνο το θέμα. Μπράβο, τώρα αν πάτε περιοχή Γλυκονερίου ή στο χωριό μου ακόμα, στο Αγίος Θεοδόρος, έχει φτάσει η αλμύρα μέχρι εκεί πέρα. Δηλαδή, οι γεωσέφτες που είναι, έχουν πιάσει 7.000 άλατα. Οπότε αν αυτά τα έργα γινόταν πιο μπροστά, πιστεύω ότι ας πούμε θα εμπλουτιζόταν το... Αν και δεν έχουμε τέτοιες γνώσεις. Τελευταία κάποια μικροφράγματα που γίνανε. Αυτά οπωσδήποτε θα βοηθήσουν. Βοηθάνε την κατάσταση. Αλλά ερχόμαστε σε αντίθεση σε άλλα πράγματα τώρα. Για πες. Γιατί πρέπει να λέμε τώρα ότι δεν πρέπει να γίνουν φράγματα, και γιατί όπως κάθε φορά που γίνεται και φράγμα, γίνονται και οι περιοχές εκεί ποτεστικές. Οπότε δεν μας συμφέρει να βγάζουμε βαμπάκι, γιατί αυξάνεται το πλαφόν και χαμηλώνει η τιμή. Ναι. Οπότε αυτά έπρεπε να τα έχουμε τουλάχιστον δεκαετία πιο μπροστά και να τα είχαμε και να τα απολαμβάνουμε. Το βαμπάκι θα είναι το δεύτερο μέρος της κουβέντας και το κυρίως ζήτημα. Πριν κάνουμε όμως ένα διάλειμμα, έτσι σε λίγα λεφτά να πούμε, επειδή αναφέρατε αυτό το θέμα, η περιοχή πλέον καθίσταται με τις αλλαγές αυτές ποτιστική, έτσι, και θα αυξηθούν και θα κάνουν και λοιπά και λοιπά. Οι αγρότες που ακούνε αυτά τα ξέρουν, αλλά τα λέμε και για τους άλλους τηλεθεατές, διότι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, ειδικότερα και ειδικά στον νομό Ροδόπης, στην Ελλάδα και στον νομό Ροδόπης. Λοιπόν, αυτές οι περιβόητες αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, το ακούω εγώ πάρα πολλά χρόνια, πλέον των 30, έχουν βάση ως ιδέα
ως σύλληψη αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί. Θα σας πω. Να μου πείτε. Πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, κύριε Παπουτσί. Εγώ το βλέπω σαν κωμωδία αυτό το πράγμα. Για πες. Μπορεί να, ναι, ναι. Γιατί. Ο Σάκης υπάρχει πρόβλημα, βγαίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, νομάρχηδες, διευθυντές γεωργιών και διευθύνσεων γεωργίας κλπ. Και θα κάνουν αναδιάρθρωση καλλιέργειων. Αυτό είναι μια αφηρημένη ιδέα. Ποια αναδιάρθρωση καλλιέργειων θα κάνουμε στην περιοχή μας εδώ? Διότι κάθε τόπος θα πρέπει να κάνει τη δική του αναδιάρθρωση. Ναι, έτσι. Βγήκανε μια περίοδο, ακούστε, όταν εμείς έχουμε καθυστερεί σε όλα τα επίπεδα. Βγήκαν σε μια περίοδο σε ένα τοπικό, το πώς λέγεται, Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που έγινε και είπανε σπείρτε ρεμίθια, σπείρτε φακές. Ανεύθυνα βγήκε κάποιος να με συγχωρέσει αν μ' ακούει και του είπα αυτό το πράγμα στο Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, να σπείρουμε φακές και να σπείρουμε ρεμίθια. Αυτό λέγεται αναδιάρθρωση καλλιεργειών? Βγήκανε να δούνε, να κάνουν μία έρευνα. Τι στοιχίζει αυτό? Πόσο πουλιέται αυτό το προϊόν σήμερα στον νομό Ροδόπης? Το υφακή, το ρεβίτι. Λοιπόν, πόσο πουλιέται? Η καλλιέργειά του είναι προσοδοφόρα? Συμφέρει να καλλιεργήσει ο αγρότης αυτό, ή θα σπείρει μία χρονιά και θα κρεωθεί στην αγροτική τράπεζα και την επόμενη θα τραβάει τα μαλλιά του? Μιλάνε όλοι αόριστα για αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών για μένα είναι ένα, ότι εντοπίζουμε ένα προϊόν στον τόπο εδώ πέρα μέσα, στην Κομωτινή. Μπορεί να περπατήσει αυτό το προϊόν. Εδώ μέχρι στιγμής, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, τα προϊόντα τα οποία προέχει η καλλιέργειά τους εδώ είναι το βαμβάκι, το σιτάρι, το καλαμπόκι και η βιομηχανική ντομάτα. Αυτά και τα ζαχαρότευτα. Έτσι. Αυτά τα πρέντε προϊόντα. Να ακούσουμε και την άποψη, ναι, του κ. Παναγιώτη. Να τελειώσω. Ναι. Αυτά τα πρέντε, να τελειώσω. Εγώ σας διακόπτω διότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά, ναι, θέματα. Εντάξει. Όχι, και να μου επιτρέψετε, να παρατηρήσω, ναι, ναι, επειδή είστε χυμαρόδης, ναι, και εκπληκτικός, λιγάκι μεγαλώνει η κουβέντα και ο χρόνος φεύγει. Ήθελα να πω, τελειώνοντας για την αναδιάρθρωση, να μην τις προβάλλουμε μονάχα, να τις κάνουμε πράξη. Να βγουν και να πούν στον κόσμο τι θα σπείρουν. Να κάνουν ορθολογικές μελέτες, να κάνουν έρευνα εμπορική. Αυτό εννοούσα. Ορθολογικές, κύριε Παναγιώτη. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, εμείς αυτοσχεδιάζουμε ως αγρότες όταν λέμε ότι κάνουμε ένα διάρθρωση, αφού δεν έχουμε σωστές υποδείξεις? Οπωσδήποτε όχι. Δηλαδή, πρόσφατα έχουμε και το παράδειγμα στο γειτονικό νομό, στο Νεύρο. Με τα βατόμερα, το οποίο απέτυχε παταγωγοδόση αυτό. Ναι, δεν το κατέχω καλά το θέμα. Τι έγινε εκεί? Ναι, όσο βάλαν τους αγρότες να σπείρουν βατόμερα και τελικά είναι. Υπάρχει ποικιλία ήμερων, όχι αυτά τα άλλα, ναι, που ξέρω. Ναι, 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 υπάρχει ποικιλία. Και τελικά ήμερων, τι έγινε? Και τελικά έμεναν έτσι χέρσα τα χωράφια. Ούτε απέδωσαν. Ούτε απέδωσαν. Έμεναν τα χρέη στην αγροτική τράπεζα. Ναι, τα χρέη στην αγροτική τράπεζα, τα οποία σπαρέουν τον αγρότη. Επομένως είμαι υπέρ. Δηλαδή πειράματα πάνω στον αγρότη, α του σταματήσουν. Όχι, είμαι υπέρ αυτή τη άποψη. Μία ορθολογιστική μελέτη, ναι, έτσι, ναι, η οποία θα καταδείξει τι μπορούμε να κάνουμε, τι ποσότητα, ακριβώς, θα βγάλουμε και πού θα το διαθέσουμε. Και πού θα το διαθέσουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι και για τους τηλεθεατές το λέω, ότι η αγροτιά έχει πάρα πολλά θέματα και νομίζω ότι αυτά που συζητήσαμε είναι εξόχως ενδιαφέροντα θέματα, διότι ο κόσμος σας έχει μάθει, α, οι αγρότες κλείσανε τους δρόμους. Λέει, υπάρχουν ένα σωρό θέματα. Είναι σωστές οι ερωτήσεις σας. Πάρα πολύ. Τώρα για τους δρόμους και τα βαμβάκια, ειδικότερα που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για σας, στο δεύτερο μέρος, αφού κάνουμε μια μικρή διακοπή, να κάνουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτησης. Είναι οι εκπομπές αναζητήσεις και συζητάμε το αγροτικό ζήτημα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πέτρο Παναγιώτου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά την περίοδο των καταλήψεων των Εθνικών Οδών, καθώς επίσης για τον γνωστό συνδικαλιστή της αγροτιάς, τον εξαιρετικό μου φίλο Παναγιώτη Τσελεπίδη.
Θα μπούμε κατευθείαν όπως έχουμε υποσχεθεί. Έχω την εντύπωση ότι είπαμε χρήσιμα πράγματα που ενδιαφέρουν συνολικά όχι μόνο τους αγρότες αλλά όλους μας. Θα μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο βαμβάκι. Το ιστορικό θέλω, κύριε Παναγιώτου, για το βαμβάκι. Λοιπόν, επειδή δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, πώς ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα? Έτσι, με λίγα λόγια, όταν επιμένω λίγα λόγια, δεν είναι πρόθεσή μου να σας κόψω. Όχι. Ενώ μιλάτε, αλλά ο χρόνος να μας επαρκέσει για να κάνουμε τη συζήτηση συνολικά. Το πρόβλημα στο βαμβάκι δημιουργήθηκε για εμάς τους αγρότες από το Υπουργείο Γεωργίας. Δεν νοικοκύρεψε τους αγρότες, δεν νοικοκύρεψε το Υπουργείο του και καταλήξαμε σε αυτό το σημείο τώρα να βγάζουμε μη επιλέξιμα, μη παρεμβάσιμα και τελευταία κλεψιμέικα βαμβάκια. Λοιπόν, έπρεπε από την αρχή της χρονιάς, από αυτόν τον καιρό και πιο μπροστά ακόμη, που κάνουμε την οργάνωσή μας εμείς σαν αγρότες, δηλαδή που νοικιάζουμε χωράφια, που αγοράζουμε χωράφια ή που προγραμματίζουμε τι ακριβώς θα σπείρουμε, να μας κάνει ένα προγραμματισμό και να πει ότι εσύ σαν αγρότης, ρε κύριε Παναγιώτου, θα σπείρεις αυτά. Ενώ έσπαιρνες αυτά τα στρέμματα, θα σπείρεις αυτά τα στρέμματα, θα φέρεις αυτά τα κελά. Τα άφησε έτσι ανεξέλεγκτα τα πράγματα, έγινε το πρόβλημα μεγάλο και δεν μπορούν να μάσουν. Ο καθένας μπορούσε να σπείρει όσα στρέμματα ήθελε. Ακριβώς, ναι. Δήλωνε στη δήλωση καλλιέργειας 50, 100, 200, 500 στρέμματα ανεξέλεγκτα. Δεν υπήρχε περιορισμό. Τίποτε δεν υπήρχε. Βγάλαν στην αρχή κάποια δειλά-δειλά κάποιες βεβαιώσεις δίθεν του οργανισμού Βάμβακος, διέλυσε ο οργανισμός Βάμβακος, έγινε ο ΠΚΠΕ, δεν υπήρχαν έλεγχοι και έγινε αυτό που έγινε, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή μας βλέπετε κάθε μέρα τα τρακτέρια αγρότες στους δρόμους, τα τρακτέρια αγρότες στους κόμβους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Περιορισμός στρεμάτων δεν έγινε. Μήπως έγινε όμως αναφορά σε ποσότητα, ένας αγρότης πιο ύψος βαμβακίου πρέπει... Ναι. Αναφορά σε να ποσότητα, βγάλει και στη συνέχεια. Αναφορά σε ποσότητα έχει γίνει. Έχει γίνει, αλλά η χρονιά για μας, ας πούμε, και ειδικά εδώ στη Θράκη, ήταν ευνοϊκή για το προϊόν. Μέσα. Και οι αποδόσεις ήταν τέτοιες που δεν τις περιμέναμε. Δηλαδή από 50 στρέμματα περιμένατε αλφα ποσότητα. Μπράβο, και βγάλαμε, ξέρω εγώ, συν βήτα. Μέσα. Έγινε ένας... Μπράβο, οπότε σε καμιά περίπτωση δεν φταίει ο αγρότης. Αν υπάρχουν ατασταλίες ή αν υπάρχουν οτιδήποτε παρανομίες, ας καταγγελθούν. Υπήρχε οργανισμός, υπήρχαν κρατικοί φορείς που ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Όταν λέμε, και να καταγγελθούν. Όταν λέμε προσδιορισμένη ποσότητα σε κάθε αγρότη. Σε κάθε αγρότη ατομική. Ας πούμε Παναγιώτου. Ατομική ποσότητα. Την τελευταία τριετία για παράδειγμα. Τόσα κιλά. Τι είχες μέσον όρος, τόσα κιλά και τα λοιπά. Ναι. Και μιλάμε τώρα για την υπέρβαση που την ονομάσατε την με τρία ονόματα. Πέστε τα ξανά. Μη επιλέξιμα, παρεμβάσιμα, μη επιλέξιμα και τελευταία κλεψιμέικα. Όχι, τα κλέψαμε. Ναι. Τώρα, αυτά τα κλεψιμέικα, κύριε Τσελεπίδη, μήπως ονομάστηκαν, να το πούμε πιο σωστά, έτσι επειδή παρατηρήθηκαν αγρότες που έριξαν νερά μέσα στα βαμβάκια για να μεγαλώσει το τονάζ, να γίνουν τα κιλά παραπάνω. Μάλιστα, έχει ακουστεί και δεν διαψεύστηκε ότι μέχρι και μαρμαρόσκονη έριξαν. Υπάρχει βάση σε αυτές τις καταγγελίες? Ακούστε, θα σας πω. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Ο κύριος Παναγιώτη είπε ορισμένα πράγματα. Εγώ θα εντοπίσω το πρόβλημα. Θα σταματήσω το πρόβλημα. Και θα φτάσω και στα νερά. Το λάθος στο βαμβάκι, το ελληνικό βαμβάκι, δημιουργήθηκε το Μάιο του 2001 από τον Υπουργό Γεωργίας κύριο Ανομερίτη. Όταν πήγε η ελληνική αντιπροσωπεία να ζητήξει αναδιαπραγμάτευση του προϊόντος που λέγεται βαμβάκι στις Βρυξέλλες, εκεί πέσανε σε ένα σοβαρό λύστημα. Υπογράψανε ένα καινούριο κανονισμό που με τον κανονισμό αυτό έπρεπε να μειωθεί η τιμή. Μια στιγμή. Εδώ είναι. Λοιπόν, με τον κανονισμό αυτό έπρεπε και να μειωθεί η τιμή του βαμβακιού. Με το ίδιο το τονάζ που είχαμε πέρυσι, αν το είχαμε και φέτος, 50 δραχμές το κιλό. Για να σας πω τώρα. Και τι έγινε από τους οικοκυστάς, από όλους τους οικοκυστάς. Εγώ δεν γνωρίζετε. Αυτή είναι, αυτός ο πίνακας. Ας το δουν οι συνάδελφοι. Είναι εδώ την κάμερα. Εδώ. Ας το δουν αυτό το πίνακα οι συνάδελφοι. Το πιάνει είναι... σιγά. Ναι. Αυτός ο πίνακας προσδιορίζει, και θα σας διαβάσω, προσδιορίζει
Τι, με την ίδια ποσότητα που είχαμε πέρυσι, αν είχαμε και φέτος, τι θα πληρωθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνανε. Ακούστε λέει, η διαφορά μεταξύ παλαιού και νέου κανονισμού είναι ότι καταργείται το μέγιστο παραφρόν συνυπευθυνότητας 0,5% που είχαμε πέρυσι και με το νέο κανονισμό αυξάνεται στο 2% για κάθε 15.000 τόνους μαυακιού. Λοιπόν, αυτή ήταν η υπογραφή του κυρίου Ανομαρίτη. Και βλέπουμε εδώ, ενώ πέρυσι για την παραγωγή του 2000-2001 η συνυπευθυνότητα, η μείωση της συνυπευθυνότητας σε 0,5, ξεκινάει από το 0,05 και φτάνει μέχρι το 78%. Τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέμε ελάχιστη τιμή παραγωγού. Πάμε στους 1,153. 258 είχαμε πέρυσι, 254 φέτος. Στο 1,213. Πάμε στις 230, κατεβαίνουν στις 193 φέτος. Δηλαδή έχουμε μια αυξομοίωση, αυτό τα λέγει όλα. Και ακούστε τώρα. Που επηρεάζεται. Που επηρεάζει από την παραγωγή. Αυτός ο κανονισμός που υπέγραψε πέρυσι ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ανομερίδης επηρέασε γενικά καθοδικά την τιμή του μαμακιού. Η οποία είχε σαν συνέπεια από εκεί και μετά. Έψαξε το κράτος, έψαξε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας να βρει δικλίδες για να ανταποκριθεί σε αυτήν την υποχρέωση απέναντι στους μαμακούς παραγωγούς. Τι κάνανε. Έρχονται και ψηφίζουν, εκδίδουν αυτή την απόφαση, το πρακτικό 55.645. Ορίστε. Αυτό είναι το πρακτικό. Το υπογράφουν 4 υπουργοί. Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Παπαντονίου, Γεωργίας Ανομερίδης και Πεχοδέλα Λιώτης. Τι λέγει αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση πρέπει να είμαστε πλήρη, να δίνουμε πλήρη διασάφηση στους παραγωγούς για να μην νομίζουν ότι εμείς ήρθαμε εδώ να κάνουμε πολιτική. Τι λέει αυτό το παρακτικό 55.600. Με αυτό ξεκίνησε η εκοκιστική περίοδος από όλες τις εκοκιστικές μονάδες. Ακούστε. Σελίδα 9. Παράγραφος 5. Σε περίπτωση που με βάση τα στοιχεία της σύμβασης η ποσότητα συσπόρου βάμβακος αναγροτεμάχιου που παραδίδει ο παραγωγός υπερβαίνει την ερθυμένη απόδοση όπως προσδιορίστηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη βάση πραγματικών στοιχείων παραγωγής της ζώνης καλλιέργειας που βρίσκονται τα αγροτεμάχια αλλά και στατιστικών στοιχείων παραγωγής του παραγωγού την τελευταία τριετία η επιπλέον παραδιδόμενη ποσότητα πέραν της ερθυμένης που προκύπτει από αυτήν τη διαφορά σημειώνεται στην κατάσταση των ημερησίων παραλαβών ως ξεχωριστή παρτίδα και δεν τη χάνει ενίσχυσης. Αυτήν την απόφαση την πήρε η κυβέρνηση το Υπουργείο Γεωργίας με τους 4 για να καλύψει την υπογραφή του κυρίου Ανομαρίτη. Τι λέει. Ότι τις επιπλέον ποσότητες. Ναι, έγινε κατανόητο. Κατανόητο. Ναι. Εγώ το επανέρχομαι να το ξαναπώ ότι με την απόφαση αυτή το Υπουργείο Γεωργίας πήγε να καλύψει το ατόπιμα του κυρίου Ανομαρίτη και βγάζει για πρώτη φορά επιλέξιμα μπαμπάκια και μη επιλέξιμα μπαμπάκια. Και λέει για τα μπαμπάκια τα επιλέξιμα, για τα μη επιλέξιμα, ότι αυτά καταγράφονται και δεν ενισχύονται. Όμως, αυτό που λέω τώρα ενισχύεται. Και λέμε τώρα εδώ. Πρώτον, όταν η πραγματική παραγωγή αυξηθεί από το 1,138 τόνους σε 1,350 που έχουμε σήμερα τόνους, τότε με το νέο κανονισμό το συνολικό εισόδημα του μαμακού παραγωγών μειώνεται κατά 98 δισεκατομμύρια δραχμές. Λοιπόν, και γίνεται από 298 δις γίνεται 187. Ανάγκη ρυθμίση καλλιεργουμένης έκθεση με μπαμπάκι. Ο πίνακας αυτός από πού είναι. Αυτός είναι του Υπουργείου Γεωργίας. Λοιπόν, όταν σε πραγματική παραγωγή 1,138 τόνους προσθεθούν και εδώ φτάνουμε τώρα, προσθεθούν τώρα και 212.000 τόνοι πλασματικής παραγωγής, διπλοζυγίσματα, αλάνες που μας κατηγοράνε εδώ πέρα ορισμένοι φίλοι και συνεταιριστές, το λέει ξεκάθαρα. Μιλάει για 212.000 τόνους πλασματικής παραγωγής, διπλοζυγίσματα, αλάνες
τότε με το νέο οικονομικό και το συνολικό εισόδημα των βαρβακοβουργών μειώνεται κατά 98 δισεκατομμύρια επιπλέον κατά πολέμηση της απάτης. Λοιπόν, όταν σε πραγματική παραγωγή 1.138 προσθεθούν και 210.000 τόνοι νέο νερό, μιλάμε νερό, ναι, μπήκαν ναι. τα νερά. Ναι, το ερώτημα λοιπόν, που έκανα. Νερό, υπερβολική υγρασία, βρέξιμο αλάνες, τότε με το νέο κανονισμό το σύνολο το εισόδημα του βαρβακοβουργών μειώνεται κατά 98%. Επιπλέον λόγος καταπολέμησης της απάτης. Αυτά επισημαίνονται. Επειδή εμείς με τον φίλο και αγρότη κύριο Παναγιώτου, όπως και με τον κύριο Γιαννακίδη, είχαμε επισημάνει αυτά και κάναμε καταγγελίες, δεν είναι τις ώρες, αν όχι, έχουμε όχι, χρόνο, ναι, ναι. να σας τις δώσουμε, κάναμε καταγγελία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, κάναμε καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάναμε και καταγγελία και στο Υπουργείο Γεωργίας. Αρνητικές κανένας δεν βγήκε να πει. Και κατηγορηθήκαμε, επιπλέον όχι μόνο, πήγαμε να προστατεύσουμε το κύρος, το γνωρίζετε, ότι εγώ δεν ανήκω σε καμιά πολιτική παράταξη. Αλλά με την ενέργειά μου αυτή, κύριε Παπουτσί, πήγα να προστατεύσω και το κύρος του Υπουργού και το κύρος του Υφυπουργού και νομίζω για τις κυβέρνησεις όλες. Δεν θα ταραλιζόταν από αυτό το πρόβλημα που λέγεται Βαμπάκη η Ελλάδα και ο νομός. Εάν υπάρχουν και αν ελάβαναν μέρος, αν ελάβανε υπόψη μου την καταγγελία του Υπουργείου και διάθεση τους αγγελείς να τους κλείσουν μέσα. Αυτή τη στιγμή. Όταν λέτε τελειώνω, να κλείσουν μέσα ποιους. Τους υπευθύνους που μαζεύουν τα νερά. Διότι εδώ πρέπει να μιλάει για απάτη. Το ίδιο το κράτος. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Και λέμε κύριε Παπουτσί, τώρα ότι αυτή τη στιγμή ο Τσελεπίδης, ο Πέτρο, όσοι με αγαθή η πρόθεση προσπαθήσαμε να αποσοπήσουμε αυτό το κίνδυνο, το νερό, το κουβάλι με το νερό σε μεγάλες ποσότητες, βρισκόμαστε υπό κατηγορία και μας κατηγορούν για αντισυνεταιριστάς. Και ρωτώ εγώ, ποιοι είναι οι συνεταιριστές? Εννοείται οι συνάδελφοί σας. Οι συνάδελφοί μας, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι συνεταιριστές? Αυτοί που προσπάθησαν να κλείσουν αυτό το πρόβλημα το νερό με τις αλάνες και μας λένε τώρα εμείς πήραμε μπαμπάκι με νερό για να κάνουμε να μας συγκεντρώσουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Τι θα γίνει τώρα όμως, εδώ αναφέρεται συγκεκριμένα για 212.000 τόνοι. Ούτε το δεν δούλεψε στον νομό Ροδόπης, οφείλω να το πω, δεν δούλεψε το κράτος. Δεν δούλεψε τίποτες. Δεν θα είχαμε πρόβλημα. 8.000 τόνοι επιπλέον μπαμπάκι έχουμε, είναι 8.000 νερά. Τα οποία πάρθηκαν από όλα τα κογκιστήρια, πλεονασμούσε όμως τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρικών Ροδόπης με 4 αλάδες. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Παναγιώτου. Είναι εκρηκτικός, το επεσήμανα ο κύριος Τσελεπίδης. Λοιπόν, αυτά τα επιπλέον, πώς τα είπαμε. Μη επιλέξουμε. Όχι, τα παράνομα. Τα παράνομα. Εγώ όμως όταν ακούω παράνομα, εννοώ αυτά που είχαν υγρασία και αυτά που είχαν μαρμαρόσκονη. Ναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτά πάνω κάτω, κύριε Παναγιώτο, πόσα είναι? Σε τόνους, πόσα είναι? Εννοώ, σαν νομός Ροδόπης είχαμε γύρω στους 17.000 τόνους υπερβάσιμο. Υπερβάσιμο. Λοιπόν. Αν βγάλουμε τώρα αυτά. Δικαιωθήκαμε γύρω στους 7.500 με 8.000 περίπου. Οπότε έμειναν 9. γύρω στις 9.000 τώρα, ένα τέτοιο ακριβώς, δεν θυμάμαι αυτό το νούμερο. Λοιπόν, έμεινε αδιάθετο, το οποίο δεν θα πληρωθεί μέχρι κατά σήμερα. Δεν θα πληρωθεί με την επιδοτούμενη. Με την επιδοτούμενη, θα πει στην εμπορική αξία. Την εμπορική. Θα με τις 70 δραχμές που λέμε τώρα. Δεν πρέπει τώρα αυτούς τους ανθρώπους που έριξαν νερά στα βαμβάκια, που έριξαν και μαρμαρόσκονη, να τους βρούμε? Εμείς είμαστε, και αυτό το τονίζουμε πάντα, είμαστε μαζί με τον οποιονδήποτε υπεύθυνο, είτε πολιτικό πρόσωπο, είτε της κυβέρνησης, είτε του διευθυντού, είτε του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος, να βοηθήσουμε και εμείς την κατάσταση, όλοι αυτοί να τιμωρηθούν. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και το τονίζουμε αυτό. Διότι είναι σε βάρος των αγνών αγροτών. Των καθαρών αγροτών. Ναι. Έχω να συμπληρώσω όμως γι' αυτό, κύριε Παπουτσί, να με συγχωρέσετε για τα νερά που είπατε. Ακούστε. Η τοποθέτηση του κύριου Παναγιώτη είναι σωστή. Τα νερά μπήκανε, οι μαρμαρόσκονες μπήκανε και τα καρύδια μπήκανε. Αυτή τη στιγμή αυτούς όλους οι κύριοι οικογιστές τους έχουν νομιμοποιήσει. Πώς? Δεν υπάρχουν νερά αυτή τη στιγμή. Τι είπατε, και τα καρούλια μπήκανε? Όχι, καρύδια. Τα καρύδια. Πώς μπήκαν αυτά μέσα? Αυτά περνούν, τα καρύδια τι είναι? Τα μαζεύουν, αντί να μαζεύουν το μπαμπάκι. Και τα περνάνε από σφυρόμυλο. Τα περνάνε από σφυρόμυλο και τα παραδίδουν. Λοιπόν, αυτά όμως, κύριε Μπαμπάκη. Και τα νερά.
Και όλα αυτά σήμερα και οι αυτές έχουν βοηθεί από τους εκοκιστές. Πώς έχουν νομιμοποιηθεί. Θα το ρωτούσα εγώ αυτό, αλλά εσείς όμως είπαμε, δεν με αφήνετε. Και το λέω με την καλή. Εντάξει, συγγνώμη, αν τεθεί το ερώτημα. Όχι, το είπε ο κύριος Τσελεπίδης ότι τα έχουν πάρει τα εκοκιστήρια. Μάλιστα είπε και τον όρο, τον θυμάμαι, πλεοναζούσεις. Ήθελε να πει πλειοψηφούσεις της ενώσεως, ότι πήρε δηλαδή περισσότερα. Ακριβώς. Με τις τέσσερις αλάνες που δημιουργούν. Αυτοί δεν ελέγχανε την ποιότητα, τι πρέπει να πάρουνε. Λέω στον κύριο Παναγιώ, δεν ελέγχανε την ποιότητα. Δεν ελέγχανε τίποτα. Γιατί δεν ελέγχανε. Γιατί το πρόβλημα. Δεν έχουν ποιότητα τα βαμβάκια. Πώς δεν έχουν, πώς δεν έχουν ποιότητα. Να, εδώ τα είναι το, τα εδώ παίρνανε τώρα, ας πούμε, με την ίδια τιμή. Πώς γίνεται αυτό. Τα παίρνανε με την ίδια τιμή. Δηλαδή, αν δεις τώρα το τιμολόγιο ή το ζυγιστήριο που έδιναν στους παραγωγούς, 8 υγρασία, 9 υγρασία, ξένες ύλες 0. Δηλαδή, είτε πήγαινε εσύ αυτό. Είτε εγώ, είτε εσύ. Ναι, είτε εγώ που πήγαινα νερό, έπαιρνα το ίδιο το ίδιο και πράγμα. Έχω την ίδια απέτηση με σένα. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, να πληρωθώ κι εγώ με την ίδια. Ναι, δεν με συγχωρέσω, ο συναδελφός. Είναι η εκτίμηση, ας πούμε. Ναι, είναι η εκτίμηση. Θα σας πω ένα πράγμα. Κύριε Παπουτσί. Αυτά τα μπαμπάκια όλα με τα νερά έχουν όλα νομιμοποιηθεί από τους εκοκιστάς. Κατά την παραλαβή. Πώς. Τους έχουν κάνει συμβάσεις αγοροπολισίας. Εγώ που έβαλα νερό 40%, είχε και 50% και 60% νερά. Μέχρι εκεί, Ναι, να μην πω και 75, διότι υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Αυτούς τους κάνανε σύμβαση αγοροπολισίας και τους βάλανε από τα προβλεπόμενα εδώ, από τον κανονισμό, αυτό που σας είπα, υγρασία 11% και 8% ξένες ύλες. Και νομιμοποίησαν τα νερά. Εγώ όμως θα θέσω ένα ερώτημα. Αν με ακούει και το ΣΔΟΕ. Λοιπόν, εφόσον παραλάβατε τέτοιες μεγάλες ποσότητες νερού, δεν έπρεπε να έχουν ελλείμματα οι κύριοι αυτοί. Ας μπει το ΣΔΟΕ και να κάνει και να διατάξει το Υπουργείο Γεωργίας ξανά ελέγχους. Πώς είναι δυνατόν. Εννοείται μετά την παρέλευση χρόνου που έγινε η υγρασία. Ναι, διότι η υγρασία, κύριε Παπουτσί, να ξέρετε, το μπαμπάκι, όση υγρασία και αν έχει, όταν περνάει από το ξηρατήριο και πάει για τη δηματοποίηση, πάει με υγρασία 0. Επομένως, εάν το μπαμπάκι που παραλήφθηκε με νερό είχε 20%, 30%, 40% νερό, το νερό αυτό. Πρέπει να έχουμε έλλειμμα. Πρέπει να έχουμε ελλείμματα. Ας βγει το ΣΔΟΕ, ας διατάξει το Υπουργείο Γεωργίας, αν θέλουν όμως. Αληθοφάνεια και διαφάνεια. Αυτά τα βαμβάκια για τον απλό τηλεθεατή που τα μάζεψε ένας που έχει εκοκιστήριο. Ναι. Πού θα πάνε. Πού τα πάνε. Ναι. Τα εκοκίζουνε και τα δηματοποιούν. Από εκεί και πέρα δεν έχουν ζημίες όταν πάνε παραπέρα να τα διαθέσουν. Βέβαια. Προσέξτε τώρα. Η ποιοτική προσέγγιση. Εγώ στην καταγγελία μου, αν έχουμε χρόνο θα σας διαβάσω, την καταγγελία που έκανα και στον ΟΠΑΚΕΠΕ και στην Ένωση, μιλάω για την αλλίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Το μπαμπάκι τώρα που έχω εγώ νερό μέσα στην πλατφόρμα μου και το πάω σε ένα εκοκιστήριο και το εκοκίζω αμέσως, δεν έχει τόση μεγάλη αλλίωση, μπορώ να πω καθόλου. Διότι πηγαίνει, περνάει από το ξηρατήριο το μπαμπάκι, η ποσότητα αυτή, αποβάλλεται το νερό, μηδενίζεται η υγρασία και το μπαμπάκι είναι καλό. Το μπαμπάκι χαλάει στις αλάνες όταν κάθεται 1, 1,5 και 2 μήνες και αυτό το πράγμα κόβεται οι ίνες, καταστρέπεται ολοσχερός και καταστρέπονται τελείως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είχαμε ένα τυχερό, θα έλεγα, και το λέω αυτό. Ότι ανέκαψε το δολάριο και ανέκαψε η εμπορική τιμή στη Λίβερπουλ, στο Λονδίνο, του μπαμπακιού. Γιατί είχε πέσει, μιλάμε για μήνα Σεπτέμβριο και αρχάς Οκτωβρίου, είχε πέσει στα κατώτατα όρια εδώ και 100 ετών η τιμή του μπαμπακιού. Μάλιστα, οπότε θα είχαμε πιο έντονα προβλήματα. Θα είχαμε μεγάλες καταστροφές. Τώρα, κύριε Παναγιώτο, που μας ακούνε οι αγαπητοί αγρότες, αυτοί που κάνανε τη λαδιά, έτσι, γιατί η λαδιά είναι αυτό το πράγμα. Τι λένε τώρα, ότι ο Παπουτσής, ο Παναγιώτου, ο Τσελεπίδης μας κατηγορούν, σκαλίζουν πράγματα. Έτσι δεν λένε. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Τώρα, αφού δεν υπάρχει νερούλα σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας. Εμείς το λέμε τώρα. Εσείς τους ξέρετε αυτούς. Εμείς δεν ήμασταν υπεύθυνοι στην παραγωγή. Όχι, δεν λέω εγώ ότι θα τους ονοματίσουμε. Οπωσδήποτε. Ούτε και ξέρουμε. Δεν τους ονομάσουμε. Οπωσδήποτε. Εγώ νομίζω. Αλλά δύο αγροτικοί οικισμοί διαχωρία ακούστηκαν όμως.
Ορίστε. Και δύο και τρία και πέντε, ξέρω εγώ, όλοι ακούστηκαν. Εγώ άκουσα από τα. Δεν έχει άκουσα... νόημα τώρα να. Εγώ άκουσα από τα κανάλια, τα πανελλαδική εμβέλεια. Ναι. Άκουσα για δύο δικά μας χωριά, το ΤΑΔΕ και το ΤΑΔΕ. Να, ναι, να σας το πούμε εμείς. Ναι. Μιλάνε για σιδηροχώρη και μέση. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε. Όχι. Εσείς είπατε, αυτό το πράγμα υπόθηκε σε. Πανελλήνιας εργοστάσιο. Εγώ τι πιστεύω, ότι στο τέλος θα καλυφθούν όλα αυτά. Διότι, ας βγάλουν τα ονόματα. Εγώ δεν λέω ότι οι αγρότες, οι παραδομήσαντες και παραδομούντες, εγώ είμαι υπέρ της εφαρμογής των νόμων. Έτσι, ναι. Είχε ένας 100 στρέμματα, είχε σπαρμένα 100 στρέμματα μπαμπάκια και είχε δολωμένα τα 50. Αυτά οι αεροφωτογραφίες έγιναν τον Ιούνιο μήνα. Τα δείχνουν. Λοιπόν, τα δείχνουν αυτά. Ναι. Έχουμε Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Ναι. Αυτούς τους 4 μήνες μπορούσαν αυτά τα μπαμπάκια να τα καταστρέψουν. Να πούνε στους παραγωγούς, κύριε, εδώ είχες 100 στρέμματα δηλωμένα, 50 στρέμματα και σπαρμένα 100. Μες. Λοιπόν, τα 50 βάλε τη φρέζα, ρέτα ή δεν θα στα παραβάλουμε. Ή εφόσον ήρθε τώρα. Τα μπαμπάκια αυτά τα πήραν. Να τελειώσω. Το ήξεραν, όχι, στο ίδιο θέμα. Ναι. Αυτό ήταν όμως φανερό. Ακούστε. Ας πούμε, ο υπεύθυνος να κάνει τον έλεγχο ήξερε ότι ο Παναγιώτης της Ελεπίδης έχει πάρει άδεια για 50 στρέμματα και καλλιέργησε 100. Η αεροφωτογραφία το δείχνει. Όχι, όχι άμα δεν υπήρχε υπόνοια. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα με τα κιλά, δεν θα υπήρχε και αυτή η υπόνοια. Εμείς τι λέμε, όπως υπάρχουν ορισμοί που λένε, δεν το αμφισβητώ εγώ αυτό, είχαν σπαρμένα, τα είχαν δηλωμένα βαμβάκια, τα είχαν σπαρμένα στάρια και τα είχαν δηλωμένα βαμβάκια. Να τιμωρηθούνε. Αλλά τι έγινε όμως, προσέξτε. Αυτοί παρέδωσαν όλοι τα βαμβάκια τους στα οικοκυστήρια και πήραν και επιδότηση. Πήραν και την επιδότηση. Και ερχόμαστε εμείς τον Απρίλιο μήνα τώρα και συζητάμε για υπερβάσιμα, για παράνομα, για καλλιεργία, για απατεώνες, όπως χίλιοι ιερέως που ψεύδονται, για απατεώνες, για κλέφτες και δε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι χαρακτηρισμοί σωστοί αυτοί να λέγονται από επίσημα κρατικά χίλιοι ότι οι αγρότες είναι απατεώνες, είναι κλέφτες, είναι λοποδίτες. Αυτή, εφόσον υπάρχει νόμος, είμαι υπέρ της νομίματος. Το κράτος. Αυτοί που είναι. Αυτοί που είναι, πρέπει να τιμωρούνται. Διότι αυτοί δεν είναι φετινοί. Ήταν και πέρυσι τα νερά, ήταν και προπέρυσι τα νερά. Αλλά επειδή η απόφαση αυτή. Έχουν μάθει το μάθημα. Άκουσα το μάθημα και έχουν την εξής ωφελημότητα έναντι μου. Αυτοί που πήγαν και πέρυσι το νερό και προπέρυσι το νερό έχουν σήμερα 400 κιλά τονάζ. Κατά στρέμμα. Εγώ έχω 220, άλλος έχει 190. Λοιπόν, τους αφήσανε, ούτε περισελεκτήκανε, πατήκαν τα νερά, ούτε προπέρασε. Αυτοί οι κύριοι τώρα είναι με 400-420 κιλά. Βγαίνουν έξω κιλά. Και 220 δραχμές να πληρωθώ εγώ, με αυτή είναι καλή τιμή. Ναι, ναι. Το καταλάβατε. Όμως βρίσκονται ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή και νομίμω αμήνυ, διότι τα μπαμπάκια τους τα έχουν νομιμοποιήσει αυτοί που τα παραλάβανε. Με την υγρασία. Πώς μπορώ να πω εγώ τώρα, φέρπιν, τον Παναγιώτη τον Πέτρο, ότι έβγαλε νερό. Ότι έβγαλε νερό στο μπαμπάκι σου. Είναι... Όταν ο Πέτρος έχει τιμολόγιο, μέλλεται υγρασία. Τελειωμένα. Και με... άλλο ερώτημα θέλω να θέσω. Προσδιορίστηκε, κύριε Παναγιώτου, και η τιμή. Το δικό μου το βαμβάκι 220, το δικό σας 270. Στην Λάρισα άκουσα στη Θεσσαλία ότι η τιμή ένα κιλό ήταν πολύ μεγαλύτερη με βάση την τελευταία τριετία. Έτσι δεν είναι? Όχι η τιμή, τα κιλά στο ΩΣΔΕ. Ναι, τα κιλά. Η ερτημένη που λέμε που διαμαρτυρόμαστε για την ερτημένη. Ναι. Αυτό εννοούσα. Εννοούσα κιλά στο μυαλό μου. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό το πράγμα να το δούμε. Αυτό εφόσον δεν γίνονταν πονηρές δουλειές. Ήτανε σωστό, όχι, το πράγμα, γιατί άκουσα μερικούς, άκουσα έναν, λέει ότι το δικό μου το βαμβάκι είπαν ότι στο στρέμμα είναι 220 κιλά. Της μητέρας μου, που η μητέρα του κατά σύμπτωση είχε, το βάλανε 270. Έχοντας υπόψη τα... ίσως η μητέρα του ήταν καλύτερα έχοντας υπόψη τα δεδομένα της τελευταίας τριετίας. Μπράβο, ναι. Αυτή η εκτίμηση ήταν σωστή.
σωστή για εμάς, για τον ομόροδόπηση και για τη Θράκη γενικότερα, έναντι τους φίλους μας, τις συναδέλφους αγρότες της Θεσσαλίας, οπωσδήποτε όχι. Ήταν αρνητική. Ναι, αυτοί λοιπόν, είχαν ψηλό τον άνθρωπο. Ναι, είχαν ψηλό, έχουν ερτημένοι που λέμε, ας πούμε, μέσω όρων εκεί περίπου, είναι στα 380 με 400 κιλά. Πάρα πολλά. Εμείς σαν ομόροδόπηση είμαστε στο μέσο όρο των 210 κιλών. Δηλαδή, αν ληφθούν αυτά υπόψη. Εδώ, ο Θεσσαλός σχεδόν, τώρα πληρώνεται το διπλό βαμπάκι περίπου από. Το κριτήριο, εγώ είχα να συμπληρώσω, κύριε Παπουτσί, το κριτήριο της τριετίας είναι λανθασμένο. Για το εξής λόγο. Επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν τα δεδομένα της καλλιέργειας. Ναι. Πρώτον, φέτος είχαμε, απορρίσανε ας πούμε και οργανισμοί και ορισμοί και τα υπουργεία. Αλλά το αναγνωρίζουν εδώ πέρα, δηλαδή τις ανακοινώσεις του ίδιου του Υπουργείου, ότι φέτος η χρονιά ήταν καλή και είχαμε και υπερπαραγωγή προϊόντος. Ναι. Ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές για τον νομό Ροδόπης, όπως και για τον Εύρο. Ο Εύρος φέτος, αντί, πώς σας πω, το μπαμπάκι ήταν παραπάνω από τις, σε κιλά παραπάνω από τις μπαμπακές. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ καλή χρονιά. Ερχόμαστε για τα κριτήρια της τριετίας. Θα σας πω τώρα για την Αμβροσία. Τη μία τη χρονιά. Προπέρσι είχαμε προσβληθεί από την ασθένεια ενός μικροβίου σκουλικιού και είχαμε σαν μείωση 70-75% της παραγωγής, όχι όλοι αλλά ένα ποσοστό, θα σας έλεγα 50-60%. Την πιο προηγούμενη χρονιά είχαμε ένα μικροπάκετο το Σεπτέμβριο, αυτό που λέμε δροσοπάκι, τον ονομάζουν οι παραγωγοί. Μέχρι. Και επιβάλλει ας πούμε τη μεγάλη ζημία στην παραγωγή του μπαμπακιού. Λοιπόν, στις δυο τις χρονιές αυτές είχαμε μια μείωση της παραγωγής. Δεν έγινε επομένως πρόληψη σωστή. Ακριβώς. Έγινε, έγινε τώρα ο ΠΚΠ και λέει κύριε, την πρώτη χρονιά είχες 220 κιλά, την άλλη είχες 150, την άλλη 240 και εγώ σε βάζω 200 ή 190 κιλά. Ναι. Λοιπόν, έχοντας τώρα να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα, πέρα από ό,τι άλλο κάνετε, διεκδικώντας την αποζημίωση, καταλήξατε στο τέλος, εδώ θέλω να σταθούμε και να κλείσουμε με αυτό την κουβέντα, στις καταλήψεις. Οι καταλήψεις τώρα είναι ένα ενδεδειγμένο μέσο, κύριε Παναγιώτου, διότι η κοινωνία συνολικά είναι εναντίον των αγροτών. Δεν νομίζω η κοινωνία να είναι εναντίον των αγροτών, γιατί και η κοινωνία της Κομωτινής συντηρείται από τους αγρότες. Τη στιγμή που δεν πληρωνόμαστε εμείς και δεν ήμασταν άδικοι σε αυτό, από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση, ότι οι παραγωγές μας είναι απλήρωτες. Λοιπόν, ζήτησαμε την βοήθεια όλων των φορέων και όλοι ανταποκρίθηκαν. Επιμελητήρια. Μήπως ήταν δημόσιες σχέσεις. Όχι, δημόσιες σχέσεις. Εκλογές έρχονται τώρα. Γιατί. Μα συμπαραστάθηκαν και οι δήμαρχοι όλοι. Όλοι. Όχι, δεν μιλάω πέραν των πολιτικών. Δεν το ανέφερα. Εγώ διάβασα ότι αν δεν πληρωθείτε στα τέλη του Δεκέμβρη, ορισμένοι θα είχαν υποβάλει τις παρετήσεις. Το δήλωσαν και εκεί, στα μπλόκα που είχαμε. Μιλώ, όχι, εγώ μιλώ πριν. Όχι το Δεκέμβριο, ήταν στην Καλλίστη. Η συγκέντρωση που έγινε στην Καλλίστη, στον κόπο των κινητοποιήσεων. Εκεί παρουσιάστηκαν όλοι οι δήμαρχοι, καλοπροαίρετα. Αυτό το ξέρω. Αυτό που λέω είναι παλιότερο. Α, για παλιότερο δεν ξέρω. Τώρα, συνέχεια είχαμε παρετήσεις. Λοιπόν, όταν έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο μήνα και μάλιστα στις αρχές του Οκτώβριου μήνα και εγώ είμαι υποψήφιος, ξέρετε ότι εύκολα κάνω την παρέτησή μου, συμπλέω με τους αγρότες που είναι μια πολυπληθής ομάδα και ξεκινώ και κάνω την δουλειά μου. Γι' αυτό λέω μήπως οι υποσχέσεις αυτές της συμπαράταξης ήταν καθαρά δημόσιες σχέσεις. Γι' αυτό είπα ότι η κοινωνία, αυτό θέλω να το επισημάνω, υπευθύνως το λέω. Η κοινωνία αντιδρά, διότι εγώ έτυχε σε κάποιες άλλες καταλήψεις, ταξίδευα να πούμε και πέρασα μαρτύρια χίλια. Δεν μπορεί να είμαι μαζί σας. Και όταν λέω εγώ, εννοώ συνολικά τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξαιρετικούς λόγους να μετακινηθούν. Κύριε Παπουτσί, θα σας εκθέσω την άποψή μου. Είπε ο συνάδελφος εδώ πέρα ορισμένα πράγματα, θα σας πω και εγώ τη δικιά μου. Βεβαίως, οι κινητοποιήσεις και οι καταλήψεις των δρόμων είναι οι ακραίες περιπτώσεις, ας πούμε, διεκδίκησης. Ούτε και εμείς το θέλουμε. Διότι να δημιουργούμε κοινωνικά προβλήματα στον κόσμο.
Και δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Λοιπόν, αλλά όταν σε αναγκάζει η πολιτεία, θα σας πω, θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση για να καταλήξουμε. Γραφείο, η Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας. Αθήνα 2/11/2001. Ανακοίνωση τύπου. Ορίστε. Λοιπόν, ναι, τι, ναι. Λέει αυτή, τι λέει αυτή η ανακοίνωση, ακούστε. Χίλιοι ιερέως ου ψεύδονται. Όσες επιχειρήσεις λοιπόν εξέφρασαν ότι υπάρχουν δύο καθεστώτα στο προϊόν και το έχουν τιμολογήσει διαφορετικά και μάλιστα με μειωμένες τιμές, είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ να ακυρώσουν αυτά τα τιμολόγια. Για, και λένε τώρα, πιο πάνω, για μια ακόμη φορά υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει επιλέξιμο και μη επιλέξιμο βαμβάκι. Άρα και η ύπαρξη δύο τιμών στις ποσότητες του παραδίδονται από τον παραγωγό. Αυτή η ανακοίνωση είναι από το γραφείο του κ. Βαγγέλη Αργύρη. Σας ερωτώ εγώ εσάς, όταν βγαίνει ο Υπουργός, ο κατώτερος υπεύθυνος στον τομέα φυτικής και ζωικής παραγωγής και μας λέει στις 2 Νοεμβρίου ότι δεν υπάρχουν δύο τιμές στο βαμβάκι και έρχεται το Φεβράριο και λέει υπάρχουν απατεώνες και κλέφτες, μπορεί να γίνει συζήτηση. Λοιπόν, ως προς το κλείσιμο του δρόμου, για να φτάσουμε εκεί. Και εγώ είμαι αντίθετος. Αλλά δεν είμαι αντίθετος, δηλαδή δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι κακοί τάξεις οι οποίοι θέλουν να δημιουργούν προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Θα σας ερωτήσω όμως, υπήρξετε δάσκαλος. Κάνατε απεργίες, κύριε Παπουτσί. Γιατί δεν κάνατε απεργία το καλοκαίρι και την κάνατε το χειμώνα? Γιατί οι καθηγητές απεργούν το χειμώνα και δεν απεργούν το καλοκαίρι? Μα καταλάβετε. Λοιπόν, δηλαδή. Δίνεται άλλη διάσταση. Δεν δίνω άλλη διάσταση. Να σας πω το εξής όμως εγώ τώρα. Να πω ένα άλλο παράδειγμα εγώ. Ναι, ναι. Έχουμε στο χειρουργικό τραπέζι τον άρρωστο, τον ανοίξαμε να κάνουμε απεργία. Υπάρχουν, με αυτό θέλω να πω, υπάρχουν και ακραίες. Είναι ακραίε. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει, να φτάνουμε εδώ. Εδώ έχουμε 6 μήνες, προσέξτε μου. Πήρα τα μπαμπάκια. Έχουν 7 μήνες παραγωγή, 7 μήνες παραγωγή που δεν πληρωθήκαν. Άλλον τρόπο αντίδραση δεν βλέπετε να υπάρχει. Θα σας πω την αντίδραση. Εάν λειτουργούσαν, εγώ τι θα πρότεινα? Δεν θα πρότεινα την κατάληψη των δρόμων. Υπάρχουν πιο επίοικης τρόποι. Ποιοι είναι αυτοί? Εάν λειτουργούσαν τα συνδικαλιστικά όργανα, θα πρότεινα την κατάληψη 30 νομαρχιών σε πανελλαδικό επίπεδο, 20 μέρες. Θα έχει λυθεί το πρόβλημά μας. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή. Είμαι εναντίον αυτή. Σον και καλά πρέπει να καταλαμβάνουμε τους δρόμους και να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Θα είχατε και τον λαό και την κοινωνία. Και τον κόσμο, το μέρος μας. Ούτε και θα κρυώμαστε, θα κρυώνουμε κι εμείς με τα τρακτέρια και με. Θέλω να κλείσουμε σύντομα όμως, γιατί έχει περάσει ήδη ο χρόνος, με τα τελευταία προβλήματα που προκύψανε από τις δηλώσεις των αγροτικών εκτάσεων και των βοηδών και εγωπροβάτων. Κύριε Παναγιώτου, έχετε το λόγο, γιατί ο κύριος Τσελεπίδης θα με ακρηγορήσει πάλι. Πέστε αυτό το θέμα, πρόσφατα, επειδή βγαίνοντας έξω και εμένα θα ρωτήσουν, αλλά και εσάς, ότι δεν κάναμε αναφορά σε αυτό το έχεις θέμα. Άρχισαν οι δηλώσεις κατ' όσδε που λέμε, αυτό που γράφουμε τις για τις εκτάσεις που δεν καλλιεργήσετε. Η ΕΑΣ Νομούρο Δόπης έχει αναλάβει το έργο αυτό από το Υπουργείο Γεωργίας να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, αλλά εδώ εμείς πάλι διαφωνούμε και δεν συμφωνούμε με αυτά τα λεγόμενα της Ένωσης. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό το ποσό, το οποίο, το χαράτσι το οποίο βάζει να πληρώσει τους παραγωγούς. Για παράδειγμα, πέρυσι που ανέλαβε το έργο αυτό και το έφερε εις πέρας, ο παραγωγός ή η Ένωση έπαιρνε 4.500 αποζημίωση για κάθε δήλωση καλλιέργειας. Σήμερα ο μέσος όρος φτάνει 50.000 που πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή έχει βγάλει το τιμολόγιο εδώ πέρα της το οποίο πρέπει να πληρώσει ο αγρότης. Αν είχε ένας 80 στρέμματα πέρσι, τι θα πλήρωνε? Λοιπόν, θα σου πω αμέσως. Με παράδειγμα. Λοιπόν, πέρσι πλήρωσε 4.500, το οποίο. Δεν πλήρωσε 500 δραχμές. Όχι. Επιδοτούνταν. Για την αίτηση μιλάει. Ναι, για την αίτηση. Η αίτηση έβγαινε 4. Φέτος θα πληρώσει
Κάνεις λάθος. Πέρυσι για την δήλωση πληρώσαμε και ο τελός 500 δραχμές. Τα πλήρωνε το κράτος. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω τώρα. Λέω. Οι 4.500 προερχόταν από το Υπουργείο Γεωργίας. Εντάξει, πολλά. Τις πλήρωνε το Υπουργείο Γεωργίας. Θέλω να πω ότι η Ένωση. Φέτο τα 80. Τα 80 φέτος θα έχουν. Θα σου πω αμέσως. Τα 80 στρέμματα θα πληρώσουν 65 ευρώ συν 18% ΦΠΑ. Μάλιστα. 65 ευρώ συν 18. Συν 18 δραχμές, συν 18% ευρώ. 3,7,21, 4,7,20, 23.000 δραχμές. 25.000, κοντά στις 30.000 είναι με το ΦΠΑ και τα λοιπά. Πάνω κάτω εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ πέρα. Η Ένωση όμως εδώ, εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω τον συνήγορο της Ένωσης, αλλά ίσως εκτιμάει και την δουλειά και αυτά και έκανε οσδήποτε μια αναπροσαρμογή. Όχι, δεν θέλουμε εμείς να μπαπ να μας τα πει εντάξει θα κάνω χάρη φιλίας κτλ. Οσδήποτε να έχει έσοδα. Αλλά δεν μπορεί να είσαι εργολάβος αυτού του έργου, να κάνεις, δηλαδή να παίρνεις ανάθεση αυτό το έργο, να βγάζεις το Υπουργείο Γεωργίας 4.500 έξοδα και να αποδέχεσαι αυτή την προμήθεια. Και να ζητάς 25. Και αμέσως σε ένα χρόνο, δηλαδή από πέρυσι μέχρι φέτος εμείς. Πήραμε τέτοιες αυξήσεις στα προϊόντα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε και την οργάνωσή μας. Πέρσι τα πλήρωσε. Δεν θέλουμε να μας τα κάνει έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος πάλι φταίει το Υπουργείο. Δεν υπάρχει περίπτωση διαπραγματεύσεων με τις ενώσεις. Πώς δεν υπάρχει, είναι θέμα πλέον. Να το διαπραγματευτείτε και να καταλήξετε σε μια. Ακούστε και θα σας πει. Λοιπόν, αυτό εδώ να το δουν οι αγρότες. Λέγε εδώ. Μνημόνιο συνεργασίας. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά ή κάτι άλλο συμβαίνει. Στην Αθήνα σήμερα 13 Μαρτίου 2002 ημέρα Τετάρτη αφενός ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας κύριος Παναγιώτης Κολλήρης ως εκπρόσωπος αυτού και αφετέρου ο κύριος Τζανέτος Καραμίχας πρόεδρος της Πασεχές ως εκπρόσωπος αυτής και των ΕΑΣ συμφώνησαν τα παρακάτω για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διακίνησης και ελέγχων. Βγάλανε αυτό το πρόγραμμα. Το πήρα, είπαστε και στα πλαίσια του αρμοδιοτήτου κτλ. Και ρωτώ εγώ, αν είναι δυνατόν, οι Πασεχές είναι τριτοβάθμιος συνδικαλιστική οργάνωσης των συνεταιριστικών οργανώσεων. Λοιπόν, δεν μπορεί να επιβάλλει φορολογίες και τιμολόγια στον αγροτικό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, το φέρανε. Πήραν αυτή την απόφαση. Ήρθε, κοινοποιήθηκε στις ενώσεις. Η ΕΑΣ Ρόδοπης όφειλε να καλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων και να θέσει το θέμα αυτό στους αντιπροσώπους. Δεν μπορεί κανένα διοικητικό συμβούλιο, μα κανένα διοικητικό συμβούλιο, να επιβάλλει μία δραχμή παρακράτηση στον αγροτικό κόσμο για οποιαδήποτε αιτία. Υπεύθυνο όργανο είναι επ' αυτού μονάχα η γενική συνέλευση της οργάνωσης. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει. Και βλέπουμε εδώ πέρα μέσα το τιμολόγιο από εδώ, τιμολόγιο από εκεί, παρακρατήσεις από εδώ, παρακρατήσεις από εκεί, με δίκους. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τριτοβάθμιας. Της Τριτοβάθμιας. Συνεργασία με και είναι ένας Γενικός Γραμματέας, κύριε. Ο Κολλήρης, τον είπα. Κύριε, ένας Γενικός Γραμματέας. Και ένας πρόεδρος Πασεχές μπορεί να επιβάλλουν 30 δισεκατομμύρια αυτής φοροεισπρακτικά χαράσια στον αγροτικό κόσμο όπως, που έχει ανήμονό μας. Όπως είδατε, ο τεχνικός ήρθε, οι τηλεθεατές δεν παρακολουθούν βέβαια τι γίνεται πίσω από τις κάμερες και λέει ότι πρέπει να τελειώσουμε. Ωραία συζήτηση, έντονη και με πολλά θέματα, ενδιαφέρουσα. Αλλά τα θέματα των αγροτών, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι πάρα πολλά. Νομίζω πάρα πολλά ότι δείξαμε κάποια πάρα σημαντικά, πολλά σημαντικά προβλήματα. Εγώ τελειώνοντας, όχι μόνο ευχαριστίες, αλλά να μου επιτρέψετε, επειδή με ενδιαφέρει συνολικά η κοινωνία να προχωράει, να έχετε ομόνοια μεταξύ σας, να ενωθείτε όλοι ως συνδικαλιστικοί και συνεταιριστικοί φορείς, για να είναι αποτελεσματικότερη η κάθε σας διεκδίκηση. Αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή πήρε τέλος. Θα την παρακολουθήσετε και αύριο στις 3:30 επανάληψη. Καληνύχτα σας.